Και από αυτό το βήμα καταγγέλουμε το Υπουργείο Παιδείας που δεν βρήκε να πει ούτε μια λέξη για τους φασίστες που δρούν ανενόχλητοι στα σχολεία μας, που αφήνει μαθητές και καθηγητές εκτεθειμένους στους κινδύνους από αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Αντίθετα, προσπαθεί να μπει στη λογική των ίσων αποστάσεων και στη Σταυρούπολη και στον Εύωσμο και αλλού. Οι φασίστες είναι αυτοί που στοχοποιούν και απειλούν μαθητές και καθηγητές. Και τι μας λένε, ότι ενώ τα σχολεία ζουν σε ρυθμούς τρομοκρατίας, το κίνημα δεν πρέπει να βγάλει άχνα. Όμως ο λαός μας, το κίνημα, έχει πείρα και μπορεί να τους απομονώσει. Να μην έχουν τόπο να σταθούν στις γειτονιές και τα σχολεία. Και αυτό θα το καταφέρουμε. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς που παρά τους εκβιασμούς του Υπουργείου Παιδείας ψήφισαν στα σχολεία τους την απεργία αποχή. Όλο αυτό το καιρό το Υπουργείο προσπαθεί με διάφορες απειλές και εκβιασμούς να τρομοκρατήσει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές μέσω εγκυκλίων για ποινές σε όσους δεν συμμορφώνονται στις εντολές του για την αξιολόγηση. Δεν μας φοβίζουν, δεν κάναμε πίσω. Η απεργία αποχή πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στρίψαμε στην κυριολεξία στα μούτρα το αυτόνομο σχολείο επιχείρηση, το κατηγοριοποιημένο σχολείο, το σχολείο που δεν θέλει τον εκπαιδευτικό από παιδαγωγό απλό διεκπαιρεωτή. Αυτά, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι μια νίκη, μια συντριπτική νίκη του εκπαιδευτικού κινήματος. Γι' αυτό και το Υπουργείο έσπευσε στα δικαστήρια να βγάλει την απεργία αποχή παράνομη. Είναι τόσο θορυβημένη που δεν πιάσαν οι εκβιασμοί και η τρομοκρατία τους, που κατέφυγαν στο κατάπτυστο απεργοποιητικό νόμο Χατζηδάκη προκειμένου να ανακόψουν το κύμα των σχολείων που ψήφιζε απεργία αποχή. Δεν θα τους περάσει. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα με όλα τα πρόσφορα μέσα, και με συνδικαλιστικά και με ένδικα μέσα. Ο αγώνας, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θα είναι μακρύς. Σήμερα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ για να βγάλει αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, εμείς άμεσα θα πάμε σε γενικές συνελεύσεις για να καθορίσουμε όχι την υποστολή της σημαίας μας, αλλά το πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την προστασία του δημόσιου σχολείου. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτό τον αγώνα δεν το δίνουμε μόνοι μας και δεν πρέπει να το δώσουμε μόνοι μας. Είναι αγώνας που αφορά εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Άμεσα πρέπει να κληθούν οι γονείς στα σχολεία για να συζητήσουμε μαζί τους και μπορούμε να φωνάξουμε και εκπρόσωπο από την Ομοσπονδία Γονέων. Ταυτόχρονα πρέπει να πολεμήσουμε τον απεργοποιητικό νόμο Χατζηδάκη. Με αυτό τον νόμο καμιά απεργία μας δεν θα είναι νόμιμη. Γι' αυτό πρέπει μαζί με τα συνδικάτα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να πάμε σε κοινή γραμμή, γιατί μόνο έτσι θα τον αντιμετωπίσουμε και μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες συναδέλφους που μαζικά μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από τους συλλόγους δασκόντων, συμμετείχαν στην απεργία αποχή από τις διατάξεις και τη λεγόμενη αξιολόγηση και αναβάθμιση του σχολείου, που καταδίκασαν και έβαλαν φρένο στις επιδιώξεις του Υπουργείου για σχολεία της αγοράς, των χορηγών, των έντονων ταξικών φραγμών, για σχολεία κατηγοριοποιημένα. Απέναντι στην αποφασιστική στάση των εκπαιδευτικών που αψήφισαν απειλές και τρομοκρατία, η κυβέρνηση και το Υπουργείο, κυριολεκτικά στριμωγμένοι, κατέφυγαν σε μια ακόμα επίδειξη αυτοκτισμού. Αξιοποιώντας τις κατάπτυστες προβλέψεις του νόμου Χατζηδάκη, προσέφυγαν στα δικαστήρια και κήρυξαν την απεργία παράνομη. Η κίνηση αυτή του Υπουργείου γίνεται ακόμα πιο προκλητική τη στιγμή που, ενώ από τη μια επιδιώκει το Υπουργείο να περιορίσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα όσων αντιστέκονται στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της, από την άλλη, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει να καταδικάσει τις φασιστικές ακροδεξιές δυνάμεις που, χρησιμοποιώντας το σχολείο ως αρμητήριο, επιτέθηκαν σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς Σταυρούπολη.